Ο συντονιστή του Φορέα Διαχείριση Λιμνοθάλασσα, Μεσολογείο Ακαρνανικών Ωραίων Γιάννη Σελημάς υποδέχθηκε ομάδα αλλιέων και ηχθειολόγων από την Κροατία στο κέντρο πληροφόρηση του στο Ετολικό για την ενημέρωση όσον αφορά το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογείου Ετολικού. Η ενημέρωσή του στο κέντρο πληροφόρηση του Φορέα έγινε από την υπεύθυνη δημοσιότητα και περιβαλλοντική εκπαίδευση Μαλβίνα Καρανίκα στα πλαίσια της ευρύτερης επίσκεψής του στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία και υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθειολόγων. Συνολικά 27 άτομα από την Κροατία και 3 από την Ελλάδα μετέβησαν για τέσσερις ημέρες στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή και τη λειτουργία των λιμνοθαλασσών, τι διάφορε παραγωγικέ δραστηριότητε που λαμβάνουν χώρα σε αυτέ και τι αναπτυξιακέ του δυνατότητε. Την επίσκεψη πεδίου από την πλευρά του Συλλόγου συντόνιζε ο διδάκτορ Μιχαήλ Χατζιευσταθίου και από την πλευρά τη Κροατία η αναπληρώτρια καθηγήτρια τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεπ, Άννα Γκαβρίλοβιτς. Οι 27 Κροάτες συμμετέχοντες ήταν δώδεκα καλείς από δύο διαφορετικές περιοχές, την πόλη του Πλότσε και την κομμόπολη του Γκράντα. Οι 7 ηχθειολόγοι των δύο δημοτικών υπηρεσιών που έχουν αντικείμενό τους στην Αλία, καθώς και 8 ερευνητές από δύο ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεπτ και το Ινστιτούτο Ρούμπερ Μποσκόβικ. Ο Φορέα Διαχείριση Λιμνοθάλασσα Μεσολογγείο Καρνανικών Ωραίων ευελπιστεί σε αντίστοιχε μελλοντικέ συναντήσει, οι οποίε συνδράμουν στην προβολή των προστατευόμενων οικοτόπων καθώ και των ειδών χλωρίδα και πανίδα του Εθνικού Πάρκου στο εξωτερικό. Ο Φορέα τι προηγούμενε μέρε δέχτηκε 26 Κροάτε αλλή, μαζί με τον Σύλλογο τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης, Του ξεναγήσαμε. Η ξενάγηση συνέχεια συνέχισε στο Εθνικό Πάρκο καθώ και στη Διεύθυνση Αλληλεία τη Περιφερειακή Ενότητα. Ήταν μια σημαντική επίσκεψη που δείχνει τόσο την εκτροστρέφεια του Φορέα όσο και τη σημασία του Εθνικού Πάρκου για όλα τα Βαλκάνια.